Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο FIFA το οποίο το περιμένετε, είμαι σίγουρος, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το συγκεκριμένο βίντεο, όπως έχετε καταλάβει από τον τίτλο, πρόκειται για το δεύτερο βίντεο που έχω γυρίσει με τον Τσούμπα Ακπο, με τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Όσοι με ακολουθούν στο Instagram ήξεραν ήδη από τη χθεσινή ημέρα από story που έκανα ότι το βίντεο θα ανέβει σήμερα. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε οποιαδήποτε ενημέρωση για το κανάλι, μπορείτε να κάνετε follow το προφίλ μου στο Instagram, το οποίο υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Πέρα από το Instagram που το ανέφερα εχθές, το ξέρατε γενικότερα ότι εκτός από το πρώτο βίντεο που παίξαμε. Ένας εναντίον ενός με τον Ακπομ, το οποίο βίντεο αγαπήθηκε απίστευτα από όλους σας και να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Τα views ήταν πάρα πολλά μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πάνω από 100.000. Τα likes έφτασαν τις 17.000, πραγματικά τρελά νούμερα σε εκείνο το βίντεο. Το support σας ήταν τρομερό. Σας είχα πει λοιπόν σε εκείνο το βίντεο ότι το 1v1 δεν θα είναι το μοναδικό content που θα δείτε στο κανάλι από μένα και τον Ακπομ. Υπάρχει και δεύτερο βίντεο, δεν σας είχα πει τι είναι, πλέον όμως έχετε καταλάβει από τον τίτλο ότι πρόκειται για ένα βίντεο co-op. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι το co-op, σημαίνει ότι παίζουμε με τον Ακπομ στην ίδια ομάδα και όλο αυτό γίνεται εκτός foot φυσικά. Έχουμε διαλέξει τη Manchester City γιατί όταν τον ρώτησα ποια ομάδα θέλει να διαλέξουμε για να παίξουμε, μου είπε ότι αυτή που απολαμβάνει αρκετά στο FIFA και έχει καλούς παίκτες και αρκετά μετα παίκτες, δηλαδή πολύ καλούς παίκτες που ταιριάζουν στο παιχνίδι για φέτος, είναι η Manchester City. Οπότε διαλέξαμε τη Manchester City και παίξαμε 2v2 co-op. Ήμασταν εμείς με τον Ακπομ στην ίδια ομάδα και ελέγχαμε τη Manchester City. Παίξαμε 2 μάτς εναντίον 2 άλλων αντιπάλων. Νομίζω η πρώτη διάδα είχε διαλέξει τη Juventus, Piemonte Calcio, και η δεύτερη την Εθνική Γαλλίας. Πριν σας πω για το συγκεκριμένο βίντεο ένα-δυο πραγματάκια ακόμη και να σας αποδεσμεύσω για να το δείτε, θέλω να δείξετε και εδώ το support σας. Θέλω να φτάσουμε και εδώ πάρα πολλά views. Θέλω να σπάσετε το κουμπί του like εάν σας αρέσει αυτό το είδος βίντεο με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Θέλω να πιάσουμε minimum 10.000 likes για πλάκα. Την προηγούμενη φορά είχαμε πιάσει 17.000. Πάμε να σπάσετε το κουμπί. Θέλω να δω όλο το hype σας. Οπότε για το σημερινό βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα βίντεο co-op. Είναι πολύ πιο χαλαρό. Καμία σχέση με το ένα εναντίον ενός που ήταν πολύ tryhard. Και εδώ πέρα ήμασταν λίγο συγκεντρωμένοι, αλλά ήταν πιο διασκεδαστικό, πιο χαλαρό, πιο ας το πούμε σε στυλ κουβέντας. Εμείς θα τα ξαναπούμε στον επίλογο. Ουσιαστικά μετά στο outro για να σας πω και ένα, δύο, τρία πραγματάκια για το συγκεκριμένο βίντεο, για τη συγκεκριμένη σειρά. Πριν σας αποδεσμεύσω, να ξέρετε ότι έχω αφήσει τα 2-3 πρώτα λεπτά του βίντεο, είναι τα custom tactics, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ από εσάς τι σύστημα χρησιμοποιώ και ποια custom tactics, γενικότερα για όλη τη φιλοσοφία των tactics στο παιχνίδι. Έχω αφήσει αυτό το τρίλεπτο που συζητάμε με τον Τσούμπα, μου είπε τα δικά του instructions, του είπα και εγώ τα δικά μου και φτιάξαμε την ομάδα όπως θα τη δείτε σε λίγο με το συγκεκριμένο σύστημα και τα συγκεκριμένα instructions και tactics. Οπότε μπορείτε να εμπνευστείτε και να τα χρησιμοποιήσετε στο παιχνίδι σας. Σας αφήνω, απολαύστε το βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο τέλος του βίντεο για την αποφώνηση. Απολαύστε. Tell me, which formation do you like? Let's go for the 4-4-2. 4-4-2, yeah. Holding or flat? I think it was flat for you. It was holding for me. Oh, you use CDMs, okay. Two CDMs. Ederson, goalkeeper. Fernandinho is a center back. Wow, are they crazy? We will use Laporte there. Laporte, yeah. Yeah, Stones, Walker right back, Zinchenko left back. Can we use Mendy? Do you like it most or maybe Cancelo? Cancelo. Ooh, Cancelo left back, yeah. Yeah, okay, so let's use Cancelo left back. Then we have De Bruyne and Rodri as CDMs. I think it's good. Perfect. A Sterling left wing, Mahrez right wing. And then we have both strikers, Aguero and Silva. Silva, no, he can't really play as a striker. What do they have? I like Gabriel Jesus up front. Yeah, they have Gabriel Jesus. And they also have Sané. We can use this one also. Which one do you prefer? Yeah. Go for Jesus? Jesus, yeah. Okay, let's go for Gabriel Jesus. Now, to the tactics. What do you use in the defensive style? It's pressure and heavy touch. Balanced. On width, it's in the middle. In the middle, yeah, everything balanced. Depth, also in the middle. Yeah, I take the depth down to like 3 bars. The offensive style, also balanced. Balanced, yes. I used balanced as well. Width, just in the middle. Corners 2 and free kicks 2. Players in box, do you use this one? I use 7 here. Wow, 7? Yeah, but that's a lot, man. That leaves them exposed, like, on the counter. Yes, that's why you score the goals. Yeah. Okay, I will leave it into the middle. Into the middle. Yeah, in the middle, yeah. Okay, so for the instructions, the same thing. Do you use getting behind for strikers? I use it all the time. I put getting behind, yes.
Okay, so you use getting behind. Back on defense, stay central. Cat passing lanes and stay back while attacking for the CDMs, right? Yes. Cover wing or cover center? Cover center. Cover center, yeah. We use the same tactics. How did I manage to lose to you like this? Wingers, what do you use there? Cut inside. Come back on defense and get into the box for crosses. Come back on defense, yes, for Sterling and Maris. Okay, and stay back while attacking for Cancelo and Walker, and that's it? That's it. So here we are with Chubak in on co-op. This time it's something more fun, not Pechokoma. maybe we will... μπορεί να πετσοκόψουμε τους αντιπάλους. We will πετσοκόψουμε our rivals and opponents. Ναι. Πετσόκομα, πετσόκομα. He really liked it. He really liked it. I like it, man. Am I blue or am I... Oh yeah, and I'm the red one. The gameplay is so much different. Yes, yes, it's really different and I think it's slow. I see you, Sterling. Come on, man. Come on, Jesus. No! It's not always a salad. No, it's Rodri. Gabriel Jesus. Aguero! Aguero! That's nice. Nice, man. Here's Kevin De Bruyne. Aguero. Whoa! That was a chance. We should be 3-0 up. I know. Right, quickly when they get possession. Yes. Come on. Come on, Sergio. 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 Whoa. Thank you. Yes. Good vision here. Sergio Aguero now. Sterling! Oh! What a chance! How can you miss that? That's half time, I think. Yeah. Okay. That's half. Should be 3-0. Yes, yeah, look at them. They have zero shots. 69% pass accuracy. Whoa. That's really bad. Let's get it, man. Come on. Let's win this game. Here's Sterling. Yes. Now a possibility for... You're not offside. Jesus. That's nice. Oh. Oh, left foot. Yeah, I think he has 3-star weak foot, something like this. Oh, 3-star, man. It's a triple error. Here's Douglas. Nice. Hold on to the ball. Jesus! Whoa! Nice. Will they rage quit? Oh, let's rage see. Rage quit! Come on. Rage quit! Rage quit! Rage quit! Oh no. No? Yes! Oh yeah. Yes, that's it. Πετσόκομα, πετσόκομα! Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Πετσόκομα, πετσόκομα! He really liked it. Πετσόκομα. Πώς τους πετσόκοψαμε έτσι. Let's go to the second one. Yeah. So are you training now in your house? Yeah, I'm doing some training at home. Trying to keep fit. Yes. Yes. I think it's really difficult for you as well. Just to stay in shape and all those things. Yeah. Okay, let's go. That finish you done was good. What did you do for that finish? It was so quick. Yeah, it was called La Croqueta. Oh, La Croqueta. La Croqueta, yeah. It is. It's a 4-star skill. Oh, this is France. So, do you like the Saloniki, man? How do you find it? Yeah, I love it, man. Love it, yeah. Who doesn't love the Saloniki? Yes.
Amazing, amazing place, amazing people. It feels like home now, you know? Yes, yes. So you have been in PAOK for, 2 years or 3 years? Mbappé. So you are in Thessaloniki for 2 years now? Yeah, 2 years now. Well, nearly 2 years. The Bruyne! Langley, again, Langley. Goal. Oh, nice goal. Nice goal. They scored a nice goal. I don't know, are you getting triggered from celebrations just like Sush or Dab? Yeah, a little bit, man. Yeah, a little bit. Yeah, okay. So you do it also? No. When I score, I never celebrate usually. Yeah, you just skip the celebration. Yeah. I skip, yeah. Because it spoils, even spoils my rhythm, you know? Yes. I just want to get played again. I don't want to watch the celebration. Yeah, you don't have time for celebrations. You prefer to do it in the real game. The real game, yeah. Oh, come on! Blocked it. Ah, they blocked it. That was a nice chance. We could have scored, yeah. Man. Two shots, two goals. Oh, look at this. Wow. Same thing with you. Same thing with me. Whoa, what a save. Gabriel Jesus. Aguero! Yes, come on. Let's go. Sergio Aguero. Let's go. Come on. Oh no. Ah, so slow. Doing the passing, doing the pressing, doing the pushing. They're going behind still. That's a foul. Okay, so what do we do here? Given. Do you prefer to take it directly or just do a pass or something? Normally directly. Okay, do it. Do it. Come on. He moved his keeper. He's got players on the line. He moved the keeper, but it was nice. I think so. Foul. Yes. Oh, no, foul. Yeah, that's for me now. Really threatening position too. Over the ball. Oh, score it. Oh, no. Oh, my goodness. How has he saved that? I don't know. That's a crazy save. Done extremely well. Wow, what a save from Lloris. That's broken. Probably that deflection, he's pointed to the corner. Crumples. He's got a look from the other player and saw where the pass was fast. Treads it through. No. Wow, what a goal. What a goal. But they were lucky. We could have scored. So lucky. Yeah, we could have scored. That's it. Yes, the counter. Yeah, just Laporte was so slow for Mbappe. No chance there. Attacking now. Aguero. Yes. Mahrez. We'll get a goal back here. Come on, Sergio, come on. Come on, we still have time. Aguero. Shoot. The goal! Oh, save! By the kiss. No. Oh, ref! Go! Jesus! Jesus! Score it! Yes! Oh! Come on, in the 90th minute! Come on, man! 90th minute! Yes. Come on, let's go. Come on, let's go. One more. Come on. No. Okay, that was a nice goal. 3-3. That's it. That's perfect. Yes. I enjoyed it.
What a twist. What a twist. Yeah. We should have won that, man. Yes, we should have won that. They did have chances. Let me see here the facts. Look at the stats, man. It's crazy. Oh my lord. 3 shots, 3 goals, and we had 13 shots and 10 on target. I heard you screaming, Jesus, he's alone. Nice, nice, man. That's nice. Thank you so much, man. Thank you, really, nice. Really. I enjoyed it so much. Same. 1v1. This one also. Αυτό λοιπόν ήταν και το δεύτερο βίντεο με τον Τσούμπα Ακπομ. Σας λέω από τώρα ότι δεν υπάρχει ήδη τρίτο βίντεο προετοιμασμένο. Μακάρι να υπήρχε και να σας το είχα σαν έκπληξη στο τέλος, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει. Και γενικότερα σε αυτό το κομμάτι θέλω να σταθώ πριν πω 2-3 πράγματα για τον Ακπομ και για το βίντεο. Ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να έρθω σε επαφή με ποδοσφαιριστές για να κάνουμε αυτού του είδους τα βίντεο. Γιατί τότε ήταν η περίοδος της καραντίνας και είχαν χρόνο. Τώρα προσπαθώ να επικοινωνήσω, δεν λαμβάνω τις απαντήσεις που ήθελα, σε κάποια δεν λαμβάνω καν απαντήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο πλέον. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να ξανακάνουμε τέτοιου είδους βίντεο στο κανάλι και μακάρι, σας το ξαναλέω, να γίνει σαν σειρά αυτό. Μου έχετε δώσει τις προτάσεις σας. Έχω δει κάποιους ποδοσφαιριστές, αρκετούς ποδοσφαιριστές βασικά στα comments που έχετε γράψει. Έχω στείλει μηνύματα, έχω να στείλω κι άλλα μηνύματα. Πιστεύω ότι κάποιο βίντεο ακόμα παραπλήσιο θα υπάρξει. Πριν κλείσουμε ολοκληρωτικά το βίντεο αυτό, να σας ευχαριστήσω που το παρακολουθήσατε και να πω για μία ακόμη φορά ότι ο Ακπομ είναι ένας απίστευτος τύπος. Το καταλαβαίνετε και από το βίντεο, από τα vibes που εκπέμπει, από το πετσόκομα που το έχει λατρέψει σαν έκφραση και σαν γενικότερα έτσι φάση όλη αυτή η τρολιά και έχει καταλάβει πόσο τρολ είναι. Είδατε φαντάζομαι και τις αντιδράσεις του στο βίντεο. Πραγματικά ο τύπος δεν παίζει, είναι φοβερός τύπος. Το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, θα το πω και εδώ γιατί κάποια πράγματα αξίζουν να επαναλαμβάνονται. Απίστευτα ευδιάθετος, πάντοτε με τον τρόπο να με βοηθήσει για το editing, για οτιδήποτε σχετίζεται με τον εξοπλισμό, για να επικοινωνήσω μαζί του. Πραγματικά ο τύπος απλά τα σπάει και είναι απόλυτα γάματος. Μην ξεχάσετε φυσικά να σπάσετε το κουμπί του like όπως σας είπα, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε κανένα από τα παραπλήσια βίντεο που θα έρθουν. Θα σας ενημερώσω και για ένα ακόμα παιχνίδι που θα έρθει σύντομα στο κανάλι, μια μεγάλη επιστροφή από το παρελθόν. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά σε βίντεο και μέχρι να τα πούμε φυσικά τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.